παρουσίαση του βιβλίου «Επαγρύπνηση στην Ελλάς. Το τέλος της εποχής των παλιανθρώπων». Η οικογένεια Πετράκου επιστρέφει στην Ελλάδα το 1999 μετά από 15 χρόνια παραμονή στη Νέα Υόρκη. Θεωρούν ότι βρίσκονται στον παράδεισο. Σιγά σιγά διαπιστώνουν ότι ο αναμενόμενος παράδεισος είναι μια κόλαση. Στην κόλαση χορεύουν οι διαβόλοι, μια παρασιτική μικρή μειοψηφία παλιανθρώπων που ζουν πολύ καλά σε βάρος των υπολείπων. Η οικογένεια Πετράκου αντιμετωπίζει απανωτά προβλήματα στην Ελλάς. Ο μεγαλύτερος γιος Αλέξανδρος θα μπορούσε να γυρίσει στην Αμερική, αλλά έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τα καθάρματα που έκαναν μεγάλο κακό στην οικογένειά του, όπως και στη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας. Μπλέκει στα δίκτυα μιας περίεργης οργάνωσης Vigilante και μπαίνει σε διάφορες περιπέτειες. Το τέλος της ιστορίας είναι γλυκόπικρο. Το βιβλίο είναι ένα κοινωνικοπολιτικό μυθιστόρημα με μυστήριο, περιπέτεια, ερωτισμό και δωροπλοκίες. Ξεκινάει το 1967 και καλύπτει μία περίοδο σχεδόν 50 χρόνων. Με βασικό ήρωα, τον Αλέξανδρο Πετράκο, παρακολουθεί την πορεία κάποιων ανθρώπων που τα μονοπάτια της ζωής τους θα συναντηθούν στην Ελλάδα της οικονομικής καταστροφής. Παράλληλα, καταγράφει κάποια σημαντικά γεγονότα της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Παρουσιάζει μία αθέατη πλευρά της πραγματικότητας που συχνά είναι σοκαριστική. Αρκετά από τα γεγονότα που περιγράφονται έχουν συμβεί στην πραγματικότητα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Το ζητούμενο δεν είναι η απόλυτη ακρίβεια, αλλά η προσέγγιση της πραγματικότητας μέσα από μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Το βιβλίο είναι πρώτα και πάνω απ' όλα ένα μυθιστόρημα με αρκετά στοιχεία φαντασίας. Όλα τα πρόσωπα είναι φανταστικά και δεν φωτογραφίζονται πραγματικά πρόσωπα. Οι συμπεριφορές, ενέργειες, σκέψεις και γνώμες των χαρακτήρων δεν παρουσιάζονται ως σωστές ή λάθος, αλλά ως έναυσμα για προβληματισμό ώστε οι αναγνώστες να διαμορφώσουν προσωπική άποψη. Απόσπασμα από το κεφάλαιο 2. Αθήνα, χειμώνας 1983. Ο Αχιλλέας Καψάλης δουλεύει πυρετοδός για ένα άρθρο. Οι αποκαλύψεις θα προκαλέσουν πάταγο. Θέλει να το τελειώσει και να το παραδώσει στον αρχισυντάκτη. Μένει ξάγρυπνος μέχρι αργά το βράδυ. Προλαβαίνει να κοιμηθεί μόνο λίγες ώρες. Το πρωί το πηγαίνει στον αρχισυντάκτη με αγωνία. Αυτός το παίρνει και ξεκινάει να το διαβάζει. Μετά από λίγο το πρόσωπό του σκοτεινιάζει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βγάλουμε αυτό το άρθρο. Μα ήξερες πολύ καλά ότι το δούλευα εδώ και καιρό και είχα την έκρησή σου. Μάλιστα με πίεζες να το τελειώσω. Έτσι είναι, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ τελικά τι πρόσωπα θα εμπλακούν σε αυτή την υπόθεση. Εδώ βλέπω κάποια ονόματα που ίσως δεν μπορούμε να βγάλουμε. Είναι γνωστοί του Βαζούρα και έχουν πολύ ισχυρές γνωριμίες. Θα πάω αμέσως να μιλήσω με τον Βαζούρα, αυτός είναι ο εκδότης και αυτός αποφασίζει. Όμως μαντεύω ότι μάλλον η απάντησή του θα είναι αρνητική, καθώς γνωρίζω ότι αυτά τα πρόσωπα συνδέονται μαζί του. Θα σου απαντήσω σε λίγο. Ο αρχισυντάκτης φεύγει για να μιλήσει με τον εκδότη. Μετά από λίγο γυρίζει με μία έκφραση απογοήτευσης στο πρόσωπό του. Όπως ακριβώς το έλεγα, αυτά τα ονόματα δεν μπορούν να βγουν. Δεν είναι δική μου η απόφαση. Και τι θα κάνω με το άρθρο? Δούλεψα τόσο σκληρά γι' αυτό. Θάψτο. Δουλεύουμε για να τα θάβουμε. Καμιά φορά δυστυχώς έτσι γίνεται, γιατί δεν ξέρουμε όταν ξεκινάμε μία δημοσιογραφική έρευνα τι θα βγάλει στο τέλος. Το βράδυ ο Αχιλλέας συναντιέται με τον φίλο του Ηλία Κούρο για να πιούν ένα κρασί. Ο Ηλίας είναι επίσης δημοσιογράφος που δουλεύει σε μία άλλη εφημερίδα. Τι έχεις, στενοχωρημένο σε βλέπω. Δεν πηγαίνει καλά το εργοστάσιο? Εμείς που δεν είμαστε εργοστασιάρχες δεν έχουμε και πολλές σκοτούρες. Τη δουλειά μας να έχουμε, να βγάζουμε το ψωμάκι μας και άσε τους άλλους με τα προβλήματα. Ξέρεις ότι δούλευα εδώ για καιρό ένα σημαντικό άρθρο. Τελικά ο αρχισυντάκτης μου είπε να το θάψω γιατί είναι κάποια ονόματα που δεν πρέπει να βγουν. Καλά, μην κάνεις έτσι ρε αδερφέ, δεν είσαι ο μόνος και σε μένα και σε άλλους συμβαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο ο κόπος που έκανα μάταια. Ήλπιζα ότι με αυτό το άρθρο που έχει μεγάλες αποκαλύψεις θα έχω μια σημαντική όθηση στην καριέρα μου. Αλλά ούτε και αυτό με ενοχλεί τόσο πολύ. Με ενοχλεί πως ενώ υποτίθεται ότι ασκούμε λειτουργήμα και ο σκοπός μας είναι να αποκαλύπτουμε την αλήθεια, εσκεμμένα την αποκρύπτουμε. Περισσότερο με ενοχλεί η αδικία. Κάποιοι άνθρωποι είναι υπεράνω και δεν μπορεί να τους αγγίξει κανείς. Το ξέρεις ότι ο αδελφός μου ο Σπύλιος είναι αστυνομικός και εκεί τα ίδια γίνονται. Εάν μια έρευνα αγγίξει ορισμένα πρόσωπα, αμέσως του δίνουν διαταγή να σταματήσει και να τη θάψει. Και αυτόν τον ενοχλεί η αδικία.
Κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο είναι στις μαύρες του, δεν μιλιέται. Περίεργος είναι ρε παιδάκι μου, σαν και σένα. Τι σκάτε χωρίς λόγο, εγώ το παίρνω το ζήτημα πιο χαλαρά. Αφού παίρνεις το μισθό σου, τι σε νοιάζει. Δουλειά να έχουμε να βγάζουμε το ψωμάκι μας και όλα καλά. Θέλω να συναντήσω τον αδελφό σου. Έχω κάτι πολύ σημαντικό να συζητήσω μαζί του. Θα το ακούσεις και εσύ, αν και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεσαι. Θα τον πάρω τηλέφωνο αύριο και θα το κανονίσω. Θα του πω να βρεθούμε το Σάββατο το βράδυ. Νομίζω πως δεν έχει υπηρεσία. Εάν πάμε σε καμιά ταβέρνα, θα μας ακούνε τι λέμε από τα διπλανά τραπέζια. Επειδή δεν θέλω να ακούσει κανείς αυτά που θα πούμε, προτείνω να βρεθούμε σε κάποιο σπίτι. Ελάτε στο δικό μου. Είναι μικρό, αλλά θα χωρέσουμε. Εντάξει, θα έρθουμε το Σάββατο στο σπίτι σου να πιούμε και λίγο κρασάκι. Όλο προβληματισμό μου είσαι. Άσε να πούμε για κανένα ευχάριστο. Μου τηλεφώνησε ο Στέφανος. Τελικά έρχεται οριστικά στην Ελλάδα. Άντε, μπράβο. Μας το έλεγε καιρό. Τελικά το αποφάσισε. Θα έρθει οδηγώντας τον Τεσεβό για να φέρει και αυτό. Θα βάλει μέσα τα υπάρχοντά του και θα ξεκινήσει. Να το βοηθήσουμε γιατί θα είναι δύσκολα για αυτόν στην αρχή. Έμεινε 15 χρόνια στη Γαλλία. Ο πατέρας του ήταν αρκετά ευκατάστατος δικηγόρος. Σταδιακά ξέπεσε οικονομικά. Πέθανε πριν μερικά χρόνια. Η μητέρα του παίρνει μια συνταξούλα. Ο Στέφανος δεν περιμένει καμία βοήθεια από την οικογένειά του. Πρέπει να βρει δουλειά γρήγορα γιατί δεν έχει πολλά λεφτά στην άκρη. Θα ρωτήσω στην εφημερίδα και κάποιους άλλους συναδέλφους μήπως ξέρουν για καμιά δουλειά. Μπράβο, αλλά έχει και ένα άλλο θέμα. Η μητέρα του είναι στην επαρχία. Μέχρι να τακτοποιηθεί δεν έχει που να μείνει. Εγώ έχω τη γυναίκα και το παιδί και μου είναι δύσκολο να το φιλοξενήσω. Άστο, μην ανησυχείς, θα μείνει μαζί μου. Μικρό είναι το διαμέρισμα, αλλά ο καναπές στο σαλόνι είναι άνετος. Κάπως θα βολευτούμε μέχρι να βρει και αυτός ένα δικό του σπίτι. Το Σάββατο ο Αχιλλέας συναντιέται με τον Ηλία και τον Σπύλιο. Μετά από κάποιες αρχικές συζητήσεις μπαίνουν στο θέμα. Αχιλλέας, έχετε ακούσει για οργανώσεις επαγρύπνησης? Ξέρετε για την Αγία Δόξα στη Γερμανία? Ηλίας, κάτι μου λέει, για θύμισέ μου, αυτή Ναζί δεν ήταν? Αχιλλέας, ήταν οργάνωση Vigilante, δηλαδή επαγρύπνησης. Ένα κακέκτυπο της, η Νέα Δόξα, συνδέθηκε με το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κίνημα. Έχετε όρεξη να ακούσετε? Είναι σημαντικό για εκεί που θέλω να καταλήξω. Γι' αυτό δεν ήρθαμε εδώ, για να ακούσουμε τι έχεις να μας πεις. Εμείς όμως να ξέρεις ότι είμαστε αντίθετοι στην ναζιστική και φασιστική ιδεολογία. Αχιλλέας, εγώ περισσότερο από εσάς. Όμως η πρώτη Αγία Δόξα δεν είχε καμία σχέση γιατί ήταν αιώνες πριν. Εξάλλου πιστεύω ότι μπορεί κανείς να παίρνει στοιχεία από ιδεολογίες, ακόμα και αν σε γενικές γραμμές διαφωνεί με αυτές. Στη Γερμανία οι μεγαλύτερες περίοδοι χάους ήταν η Μεσοβασιλεία από το 1250 έως το 1275 και οι αρχές του 20ου αιώνα. Στη διάρκεια της Μεσοβασιλείας ιδρύθηκε η μυστική εταιρεία Αγία Δόξα και έδρασε μέχρι τον 17ο αιώνα. Είχε σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης. Το 1919 επικρατούσε αταξία παρόμοια με αυτή της Μεσοβασιλείας και δημιουργείται μια παρόμοια οργάνωση με την ονομασία Νέα Δόξα. Αυτή θα συνδεθεί με το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κίνημα. Σπύλιος, δηλαδή τι έκανε η πρώτη Αγία Δόξα? Αχιλλέας, την περίοδο της Μεσοβασιλείας υπήρχε μεγάλη διαφθορά. Κυκλοφορούσαν πολλοί υπότες ληστές. Ο νόμος ήταν το Faustrecht, ο νόμος της γροθιάς, δηλαδή το δίκαιο του ισχυρού. Οι εγκληματίες δεν τιμωρούνταν καθώς σχεδόν όλοι οι δικαστές δωροδοκούνταν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνταν ασύστολα. Οι ευγενείς ήταν ανίκανοι να κάνουν το οτιδήποτε. Οι αστεί αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και ίδρυσαν την Αγία Δόξα. Είναι πιθανό να είχε μακρινή συσχέτιση με τον επίσκοπο της Κολονίας, αλλά δεν έδιναν λογαριασμό για τις πράξεις τους σε κανένα. Είχαν δικαίωμα ζωής ή θανάτου. Για να το αποκτήσουν πέρναγαν από τρομερές δοκιμασίες. Ηλίας, δηλαδή που το πας, να αρχίσουμε να σκοτώνουμε ανθρώπους? Απόσπασμα από το κεφάλαιο 36. Η πλειοψηφία των ανθρώπων αρνείται να δει την άσχημη πλευρά της πραγματικότητας, γιατί αυτό τους στενοχωρεί ή τους σοκάρει. Πλάθουν στο μυαλό τους ένα ψεύτικο κόσμο, μια ωρεοποιημένη παραλλαγή της αλήθειας. Το θέμα είναι στη βάση του φιλοσοφικό. Εάν η ψυχική ευημερία του ανθρώπου εξαρτάται από εσωτερικούς παράγοντες, το τι συμβαίνει στο εξωτερικό περιβάλλον δεν το επηρεάζει ιδιαίτερα ψυχολογικά. Έτσι μπορεί να βλέπει ψύχρεμα και ατάραχα την πραγματικότητα, όσο άσχημη και αν είναι, χωρίς να στενοχωριέται ή να σοκάρεται. Οι περισσότεροι όμως άνθρωποι στηρίζουν την ψυχική τους ευημερία σε εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι πλάθουν στο μυαλό τους μια ψεύτικη πραγματικότητα για να αισθάνονται καλά.
Όποιος άνθρωπος ωρεοποιεί την πραγματικότητα δεν είναι αισιόδοξος, αλλά μάλλον ηλίθιος. Τα πράγματα πρέπει να τα βλέπει όπως είναι, ούτε πιο ωραία ούτε πιο άσχημα. Θετική αντιμετώπιση δεν είναι να κοροϊδεύει κανείς τον εαυτό του, αλλά να προσπαθεί να αλλάξει τα άσχημα.